Ενώ το υλικό, ο οποίος ήταν άρτια διοργανωμένος από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας. Ο Αστέρας Καρδίτσας αποδείχθηκε ένας άξιος αντίπαλος και έδωσε το θέαμα που απαιτούνταν, έτσι ώστε να εξελιχθεί ένα πάρα πολύ καλό ποιοτικά παιχνίδι. Νομίζω η επικράτηση της Δόξας Μητρόπολης είναι δίκαιη και το τελικό αποτέλεσμα, το 5-1, ήταν ο καλύτερος τρόπος, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας και του καρδισσότικου ποδοσφαίρου, να αποχαιρετήσει το Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας. Η κυτρινόμαυρη ομάδα της Δόξας Μητρόπολης του το αφιερώνει. Το Standing Innovation στο Σοκράτη Μπουντούρη το έπραξε η Δόξα Μητρόπολης. Ελπίζουμε αυτοί που μας ακούνε από την άλλη κυτρινόμαυρη μεγάλη ομάδα της πόλης μας να ανταποκριθούν όπως πρέπει να ανταποκριθούν. Εδώ και πέρα μην γελιόμαστε, κοιτάμε ένα προς ένα τα μάτς ξεχωριστά. Η Δόξα, όπως ξέρουμε από την αρχή της χρονιάς, έχει κάνει ένα ρόστερ ικανό να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες απαιτήσεις. Μακάρι η τύχη να είναι 50-50 και να μπορέσουμε να του πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Αυτός ο σκοπός μας δεν είναι η γάμα εθνική, ο σκοπός μας είναι να χαρούμε το παιχνίδι και να χαρούμε και τη σημερινή επίτευξη του κυπέλου και την πορεία μέχρι όπου πάει. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όσους αγωνίστηκαν στο σημερινό τελικό. Όπως είπαμε, ήταν μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Εμείς δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, δεχτήκαμε δύο γρήγορα γκολ. Από εκεί πέρα η ομάδα της Μητρόπολης είναι μια ποιοτική ομάδα, όπως ξέρουμε, και μπόρεσαν να διαχειρίστηκαν το παιχνίδι καλύτερα από εμάς. Προσπαθήσαμε να μειώσουμε το παιχνίδι, δεν το καταφέραμε. Το αποτέλεσμα πιστεύω είναι δίκαιο. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στο φίλαθλο κόσμο της Καρδίτσας που αγκάλιασε το θεσμό της Ένωσης και πλημμύρισε το στάδιο από κόσμο. Πάνω από 1.000 άτομα, 1.500 ήταν εδώ. Παίχτηκε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και πιστεύω ότι κέρδισε ο καλύτερος και το σκορ κρίνεται δίκαιο. Ευχαριστημένη η ΕΠΣΚΑ από την όλη διοργάνωση. Πιστεύουμε ότι ήταν άριστη, είχε απόλυτη επιτυχία.